Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Ονομάζομαι Στέλιος Ανατολίτης, είμαι κωμικός και σήμερα θα σας μιλήσω για την αισιοδοξία, το silver lining, όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, είμαστε πάνω από ένα χρόνο στην πανδημία. Η τελευταία μου παράσταση ήταν τον Αύγουστο του 2020. Αυτό είναι παλιά, ωραία. Και τότε έγραψα το εξής beat. Α, η πανδημία, έλεγα. Δεν το έχουμε συνηθίσει ακόμη. Γιατί ήμουν μικρό και άβγαλε το μπουμπούκι, ξέρετε. Οπότε έλεγα τότε ότι έγινε χαμός, κλειστήκαμε σπίτια μας, βγήκαμε από τα σπίτια μας τότε. Και ακόμη υπάρχει κόσμος που δεν πιστεύει ότι υπάρχει ιός. Γιατί όπως βλέπετε, αυτό το κείμενο είναι παλιό, αλλά παραμένει διαχρονικό. Και δεν είναι μόνο ότι αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ιός, προσπαθούν να με πείσουν κιόλας ότι δεν υπάρχει ιός. Και έχουν μόνο ένα επιχείρημα. Έρχονται πάντα και με ρωτάνε, εσύ ξέρεις κανέναν που να έχει κολλήσει? Τώρα, εντάξει, τότε όταν το έγραψα αυτό το beat είχαν κολλήσει πάρα πολύ λίγα άτομα. Εντάξει, πάντως δεν πειράζει, ας πάμε λίγο με την ιστορία. Πάμε την ιστορία. Οπότε κάθε φορά τους απαντάω το εξής. Ναι, τρία άτομα. Οπότε πάντα μένουν στο ίδιο βλέμμα και συνεχίζουν αυτό το. Ναι, δεν κατάλαβες, σε ρώτησα. Ξέρεις κανέναν που να έχει κολλήσει? Ναι, τρία άτομα. Ναι, ξέρεις κανέναν όμως που να έχει κολλήσει? Γιατί μένουν εκεί, δεν έχουν σκεφτεί πώς θα πάει παρακάτω αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι ένας από αυτούς είναι ακόμη στο Σύνταγμα και με ρωτάει. Ο κόσμος φεύγει, ο κόσμος έρχεται, ο κόσμος εξαφανίζεται, αυτός είναι εκεί. Ξέρουμε κανέναν που να έχει κολλήσει μόνος του, εντάξει. Τρία δικά μου άτομα κόλλησαν τότε. Τρία. Ένας random, θα τον αφήσουμε, και οι δύο ήταν συγκάτοικοι. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Κολλήσανε λοιπόν, και επειδή κολλήσανε Τετάρτη και η λαϊκή ήταν Τρίτη, σε κάποια φάση τους τελείωσαν οι τροφές. Και έγινε κανονικά το τραγουδάκι. Τέλειωσαν όλες οι τροφές, Οπότε άρχισαν να στέλνουν μηνύματα. Παιδιά, μπορεί κάποιος να πάει σούπερ μάρκετ για μας. Παιδιά, μπορεί κάποιος να πάει σούπερ μάρκετ για μας. Φυσικά και εγώ είμαι ένας πολύ καλός φίλος και μόλις μου έστειλαν μήνυμα, τους είπα: είστε θεότρελοι. Έχω άνθρωπο που είναι άριστος. Χάρηκα που σας γνώρισα. Πάνω απ' όλα, παιδιά, να ξέρετε, είμαι καλός φίλος. Οπότε τι κάνανε σε αυτή τη φάση? Πήραν τηλέφωνο τον ΕΟΔΗ. Ο ΕΟΔΗ τους είπε: μάλλον έχετε κολλήσει. Μείνετε σπίτι, μην κουνηθείτε και αν πεθάνετε, πάρτε μας τηλέφωνο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση αντιμετωπίστηκε με μια ωριμότητα. Οπότε ένας από αυτούς πρέπει να αποφασίσει να πάει στο σούπερ μάρκετ. Οπότε σηκώνεται, τρέχει, ντύνεται, βάζει μια σακούλα σκουπιδιών πάνω, μια κάτω, κολλάει και παντού ταινία, βάζει κάτι βατραχοπέδιλα, μια μάσκα από το παιδί του, βάζει και ένα αναπνευστήρα και πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Και κάπου εκεί βγάζει μια μικρή λίστα και πάει στην ουρά στα άτομα που είναι στημένα και λέει: συγγνώμη, επειδή έχω κορονοϊό, μήπως μπορεί κάποιος να μου κάνει τα ψώνια? Και εκείνη τη στιγμή πετάγεται ένας 65, ωραία, με τσιγάρο και μάσκα. Εντάξει, φοράει και ένα αλουμινένιο καπέλο και σε φάση: φέρτο εδώ, ας τα πάρω εγώ, αφού δεν υπάρχει ιός. Εντάξει. Και μπαίνει μέσα και του ψωνίζει. Τώρα, τι έκανα εδώ? Σας είπα μια ιστορία. Ξεκάθαρα ήταν μια ιστορία. Ήταν μια πραγματική ιστορία με κάποιες υπερβολές. Είχε δομή, είχε χαρακτήρες. Εμφανίστηκε ένα πρόβλημα. Κάποιοι προσπάθησαν να το λύσουν και το κατάφεραν με έναν απροσδόκητο τρόπο. Αν το πέτυχα τώρα, υποτίθεται ότι θα σας δημιούργησα και μια αίσθηση θριάμβου στο τέλος, έτσι, μια νότα αισιοδοξίας. Και φυσικά, επειδή είμαι εντελώς διαστραμμένος, αυτή η αίσθηση αισιοδοξίας σε αυτή την ιστορία ήρθε από την αυτοθυσία ενός παραπλανημένου ανθρώπου. Ακόμη και αυτό όμως θεωρητικά κρύβει μια δικαίωση. Ωραία. Δεν θα ερχόταν ποτέ η δικαίωση αν σας έλεγα «και κόλλησαν, δεν είχαν να φάνε και πέθαναν από την πείνα». Δεν θα δούλευε αυτό το πράγμα. Και δεν θα δούλευε γιατί σχεδόν κάθε ιστορία κλείνει με μια αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά. Οι άνθρωποι θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Σε οποιαδήποτε κατάσταση μαθαίνουμε να βλέπουμε το καλό πίσω από αυτό για να μην απελπιζόμαστε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οτιδήποτε και να συμβαίνει στη ζωή μας, όλα θα πάνε καλά. Και αυτό έχει επιστημονική ονομασία και το λένε Hollywood. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι τόσο εθιστικά τα happy endings. Είναι οι τρεις μεγαλύτεροι εθισμοί στον πλανήτη είναι η νικοτίνη, το αλκοόλ και τα happy endings. Είμαστε τόσο εθισμένοι στο καλό τέλος που πολλές φορές αγνοούμε όλα τα σημάδια που μας δίνει ένα βιβλίο ή μια ταινία για το κακό της τέλος. Βασικά, είμαστε τόσο κακομαθημένοι που αν έχει μια ταινία κακό τέλος, βγαίνουμε από το σινεμά και κλείνουμε την οθόνη με νεύρα σε φάση που όπου με μαύρη συμβλακία. Τι το ήθελα να το δω το 6 δολοφονίες με φόντο το πέλαγος? Ο τίτλος δεν έδειχνε τίποτα κακό. Και είναι αυτό, ότι αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για το αν είμαστε εθισμένοι στο καλό τέλος, σκεφτείτε λίγο τα παραμύθια που λέμε και στα παιδιά μας. Πώς τελειώνουν όλα τα παραμύθια? Ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ότι ακούσαμε την ιστορία της ταχτοπούτας και είπαμε εμείς καλύτερα. Καλή είναι και αυτή που ξέφυγε από κακοποίηση, από σκλαβιά, έγινε πριγκίπισσα, μπήκε σε βασιλική οικογένεια, αλλά
εγώ αύριο που θα πάρω το μετρό και θα πάω στη δουλειά για 600 ευρώ, θα είμαι καλύτερα. Θα έχω καλύτερο τέλος. Γιατί στην τελική και στα χτωπούτε τι είχε παραπάνω από μένα. Είχε μία νονά που ήταν νεράιδα και μάγισσα, λεπτομέρειες. Και η δική μου νονά ασχολείται με τα ορθοπαιδικά. Θα φτάσω μέχρι το γοβάκι, εντάξει, δεν μπορώ να πάω παρακάτω. Είμαστε θυσμένοι σαν ανθρωπότητα στο αισιόδοξο καλό τέλος. Και αν πάλι δεν σας πείθω, θα φέρω τα μεγάλα όπλα. Έχω ένα τάγκ έξω. Όχι ούτε καν. Θα φέρω νούμερα. Ωραία. Και ναι, είπα νούμερα. Και τώρα το μυαλό μου θέλει οπωσδήποτε να κάνει ένα λογοπαίγνιο με μια προσωπικότητα. Αλλά δεν θα το κάνω γιατί είναι TEDx και θα σεβαστώ τα όρια. Ωραία. Λοιπόν, το 2019 γυρίστηκαν 792 ταινίες. Ξέρετε πόσα από αυτές είχαν καλό τέλος? Οι 900. Και το νόημα εδώ είναι ότι δεν έχω ιδέα πόσα είχαν καλό τέλος. Και ξέρετε γιατί? Γιατί κανείς δεν το μετράει. Και ξέρετε γιατί κανείς δεν το μετράει? Γιατί είναι τόσο δεδομένο που μέχρι και τα ντοκιμαντέρ έχουν καλό τέλος. Ακόμα και ντοκιμαντέρ που περιγράφουν καταστάσεις έχουν καλό τέλος. Αυτά τα ντοκιμαντέρ που σου λένε ότι, κοίταξε φίλε, ο πλανήτης πεθαίνει σε 3 χρόνια αν δεν σταματήσουμε να οδηγάμε. Και στο τέλος κλείνουν και τα εντάξει, όλα θα πάνε καλά. Μην απελπίζεσαι, αρκεί να παίρνεις λεωφορείο, συγγνώμη που σε τρομάξαμε. Το ντοκιμαντέρ που περιγράφουν την πραγματικότητα είτε ή διάφορα ιστορικά γεγονότα. Έχω δει ντοκιμαντέρ για την περίοδο που οδήγησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τελείωσε λέγοντας, μπορεί μετά να μεσολάβησε ο χειρότερος πόλεμος στην ιστορία της ανθρωπότητας, αλλά τώρα που τελείωσε όλα είναι καλά. Τι? Και το πραγματικό μήνυμα δεν είναι καν αυτό. Είναι μπορεί να μεσολάβησε ο χειρότερος πόλεμος στην ιστορία της ανθρωπότητας, αλλά τουλάχιστον δεν κέρδισε ο Χίτλερ. Ωραία, δεν λέμε καν αυτό. Είναι μία μάστιγα το happy ending. Υπολογίζεται ότι έχουν κυκλοφορήσει περίπου 500,000 ταινίες. Ωραία, όσο είμαστε ζωντανοί, σαν ανθρωπότητα. Με μέση διάρκεια 72 λεπτά η κάθε ταινία, που είναι ένα νούμερο που σίγουρα δεν έβγαλα από το κεφάλι μου γιατί έμοιαζε απόλυτα σωστό και θα ήταν 55 αν δεν υπήρχε το Lord of the Rings, 500,000 επί 72 λεπτά μας κάνει 36 εκατομμύρια λεπτά. Δηλαδή 600.000 ώρες, δηλαδή 25.000 μέρες ή αλλιώς 68 χρόνια από ιστορίες που καταλήγουν ως επιτοπλίστο όμορφα. Και είμαι σίγουρος ότι συμβαίνει αυτό, δεν χρειάζεται καν να κάτσω να τις δω. Βασικά δεν προλαβαίνω να τις δω. Θα έχω πεθάνει. Αλλά αν δω ένα ωραίο motivational γκυφάκι στο ίντερνετ με ένα τριαντάφυλλο, μια κούπα καφέ και ένα ζευγάρι παντόφλες να γράφει «Κανείς δεν μπορεί να σου πει τι να κάνεις», παίζει και να το πιστέψω, ρε. Παίζει και να δοκιμάσω να τις δω. Και fun fact, έχω προσπαθήσει να δω όλο το YouTube το 2008 σε μια εξεταστική. Το 2008 γινόταν. Είχε μόνο βίντεο με γάτες και παρκούρ. Ξεχωριστά, όχι γάτες που κάνουν παρκούρ, τώρα τα έχει αυτά. Εξελιχθήκαμε. Οπότε, γιατί είμαστε τόσο εθισμένοι στο καλό τέλος? Γιατί έχουμε τόσο ανάγκη να πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα? Ό,τι και να μας συμβαίνει, κάπου υπάρχει μια αισιόδοξη νότα. Okay, δεν ξέρω. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα και μου φαίνεται και λίγο εξαναγκασμένο. Και προσωπικά, έχω πολύ διαφορετικές εμπειρίες. Είχα μια περίεργη παιδική ηλικία με πολύ θανατικό και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία δεν θέλω να τα λέω γιατί συνήθως στεναχωριάστε περισσότερο από μένα. Αλλά μου αρέσει να λέω ότι εγώ και η οικογένειά μου καταγόμαστε από μια πολύ σημαντική αριστοκρατική οικογένεια, οι οποίοι είχαν εχθρούς, ξέρετε τώρα, πλούσιους εχθρούς. Και έτσι προσπάθησαν να μας δηλητηριάσουν οι εξωγήινοι κατάσκοποι Ραχμάνινοφ με ηχητικά κύματα, και γι' αυτό πεθαίνανε κάποιοι στη μάχη. Επίσης, έχω μια πολύ μεγάλη επαφή με την χρόνια κατάθλιψη. Έχω υπάρξει για πολλά χρόνια στο ναδύρ της ψυχολογίας κανονικά, να ξυπνάω και να βλέπω παντού αδιέξοδα ή να ξυπνάω και να μην θέλω να ξυπνάω. Και ξέρω, αυτό που ξέρω είναι ότι όσο δύσκολα και να πέρασα, υπάρχουν άλλοι που πέρασαν εκατομμύρια φορές χειρότερα από μένα. Ωραία. Με κάποιους από αυτούς έχω μιλήσει, με κάποιους από αυτούς είμαστε φίλοι και λέμε όλοι το ίδιο. Σας το εγγυώμαι. Είναι τρομερά εκνευριστικό και δεν βοηθάει καθόλου να έρχεται ένας άνθρωπος που είναι φίλος σου και να σου λέει όταν εσύ είσαι χάλια, μην αγχώνεσαι, όλα θα πάνε καλά. Πού το ξέρεις? Έχεις υπογράψει κανένα συμβόλαιο? Και αν αύριο ανοίξεις μια τρύπα και πέσω μέσα, ρε φίλε, και γίνω animation μετά, γιατί δεν με βοηθάς τώρα εσύ τώρα που σου μιλάω, γιατί δεν με βοηθάς να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα? Γιατί πρέπει να ψάξω εγώ σε μια κατάσταση να βρω το ένα αισιόδοξο πράγμα? Και δεν είναι λίγο περίεργο αυτό? Και αν έμαθα κάτι, αν έμαθα ένα και μοναδικό πράγμα από όλα αυτά, είναι ότι δεν με βοηθάει πάντα να σκέφτομαι ότι όλα θα πάνε καλά. Ούτε να ψάχνω σε κάθε κατάσταση σαν εθισμένος να βρω το ένα καλό και να πιαστώ από εκεί και να το περιμένω, γιατί μπορεί να μην έρθει και τότε είναι χειρότερα. Επίσης, σε κάποιες καταστάσεις το silver lining είναι πολλά χρόνια μακριά και σε κάποιες δεν υπάρχει καν, ανάλογα από το πώς το βλέπεις. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, ήμουν 7 χρονών και τώρα είμαι 33. Είμαι καλά, οκ. Okay. Δεν έχω το κουράγιο όμως να γυρίσω πίσω στον 7χρονο και να του πω, καλά, μην το βλέπεις έτσι τώρα, δώσ' του 25 χρόνια υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Δεν γίνεται. Αυτό που θέλω να του πω είναι, λοιπόν, μικρά, άκουσε η φάση. Πιπ, δεν έχει. Αυτό θα είναι πιπ για πολύ καιρό και μετά, εντάξει, θα γίνει καλύτερο. Γιατί αυτό ήταν η αλήθεια. Και να σας πω, σας είπα για την αλλαγή οπτικής γωνίας. Για μένα αυτό ήταν το silver lining, ότι ξέρω εγώ, έγινα
πιο ανεξάρτητος. Οκ, okay, θα μπορούσα να είχα γίνει πιο ανεξάρτητος αλλιώς. Θα προτιμούσα να μην είχε πεθάνει κανείς και να είχε έρθει και σε μένα μια νεράιδα με ένα γυάλινο γοβάκι και να ερχόταν και να μου έλεγε μπίπιτι μπόπιτι μπού, έχεις μέχρι τις 12 να μάθεις να σιδερώνεις την πλεχανία. Οκ. Okay. Απ' την άλλη, το silver lining για τον πατέρα μου ποιο ήταν. Οπότε όλο αυτό είναι πολύ, πολύ, πολύ προσωποκεντρικό, πολύ δικό μας, πολύ, πολύ. Και με τα χρόνια ανακάλυψα ότι αυτό που με βοηθάει εμένα πραγματικά είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κάθε κατάσταση ένα αισιόδοξο μήνυμα. Και δεν πειράζει. Δεν θα πάνε όλα καλά. Σίγουρα όμως κάπου θα πάνε. Και η γενιά μου είναι η γενιά της κρίσης, ωραία. Είναι αυτή που έμαθε ότι δεν θα ζήσει ποτέ καλύτερα από τους γονείς της, μάλλον. Το οποίο είναι ψέματα γιατί αυτοί δεν είχαν memes και 3D παιχνίδια στα γραφικά. Εντάξει. Στην τελική θα βάλω ένα VR, θα το φοράω και θα ζω μέσα από το VR και θα είμαι μια χαρά. Αλλά προσωπικά αυτό που πιστεύω είναι ότι αν έμαθε κάτι η γενιά μου γενικά, είναι ότι δεν μπορεί να αγνοεί πλέον ότι δεν θα πάνε όλα καλά. Δηλαδή για λόγους που δεν ελέγχουμε, οκ. Okay. Απλά ξυπνάς μια μέρα και τα πράγματα δεν είναι καλά. Και το να είμαστε όλη τη μέρα με ένα ηλίθιο χαμόγελο καρφωμένο στα χείλη, προσωπικά μου φαίνεται λίγο ταινία τρόμου. Φαίνεται καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα, ναι, ναι. Και βγαίνουν και αστεράκια με το πόσο χαρούμενοι είμαστε. Απ' την άλλη όμως, επειδή κατανοώ τι λέω, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Ωραία. Αυτό που λένε το silver lining, που είναι ξεκάθαρα ένας αρχαιοελληνικός ορισμός του Αριστοτέλη. Ωραία. Υπάρχει ελπίδα. Okay. Υπάρχει σίγουρα, πάντα υπάρχει ελπίδα, πάντα υπάρχει κάτι καλό. Καλό είναι να το βλέπουμε, καλό είναι να το οραματιζόμαστε, γιατί αλλιώς μπορεί να μην πάμε εκεί που οραματιζόμαστε. Απλώς δεν μπορώ να σκέφτομαι όλη την ώρα πως σε όλη μου τη ζωή οδεύω προς την ελπίδα, γιατί πολλές φορές αυτό οδηγεί σε απογοήτευση. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι σε όλα αυτά τα δύσκολα που μας έτυχαν, γιατί η Ραχμάνινοφ ήταν αδίστακτος αντίπαλος και έπαιζαν μεγάλες χορδίες, μην ξεχνιόμαστε, ότι αν όλα αυτά τα δύσκολα τα μαζέψω, το μόνο που μου μένει τελικά να θυμάμαι είναι όχι οι καταστάσεις, αλλά οι άνθρωποι. Και συνειδητοποιώ ότι το δικό μου silver lining ήταν πάντα οι άνθρωποι που ήταν γύρω μου. Και κανείς από αυτούς δεν ήταν απόλυτα ευτυχισμένος, κανείς από αυτούς δεν είχε όλες τις απαντήσεις, ήταν όλοι προβληματισμένοι, ήταν όλοι κουρασμένοι, αλλά ήταν όλοι πρόθυμοι να ακούσουν και να βοηθήσουν. Και από κάθε συνέβρεσή μας, στην τελική βγαίναμε όλοι και λίγο πιο ευτυχισμένοι. Και νομίζω πως η απόλυτη ειρωνία όλου αυτού που λέω είναι ότι έχω επιλέξει για επάγγελμα την κωμωδία. Okay. Κάνω μια δουλειά στην οποία είναι πολύ πιθανό να είμαι εγώ το silver lining στη μέρα κάποιου άλλου. Χωρίς να έχει σημασία πώς είναι η δική μου μέρα. Μπορεί να περνάω τη χειρότερη μέρα της ζωής μου, αλλά πάνω στη σκηνή αυτό δεν φαίνεται. Και έρχεται αρκετές φορές κόσμος και μου λέει: «Ρε Στέλιο, είχα μια σκατά μέρα, είδα την παράστασή σου και μου έφτιαξε τη μέρα». Οπότε αυτό με το οποίο θέλω να κλείσω είναι μάλλον ότι αντί να επικεντρώνουμε όλη την προσοχή μας στο πώς να είμαστε εμείς πιο ευτυχισμένοι, ντε και καλά, ας κοιτάξουμε να δούμε μήπως εμείς είμαστε το silver lining κάποιου άλλου. Ακόμα και όταν νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό ή ότι δεν μπορούμε να προσφέρουμε. Γιατί στην τελική και στην ιστορία που σας είπα, οι φίλοι μου που νόσησαν από τον κορονοϊό δεν βρήκαν να φάνε επειδή φύτρωσε φαγητό στο μοσαϊκό του διαμερίσματος, αλλά επειδή ήταν κάποιος αρκετά γενναίος για να τους βοηθήσει. Όχι, ξέρετε τι, δεν το πάω αυτό, δεν ήταν γενναίος, ηλίθιος ήταν. Αλλά και πάλι ήταν το silver lining τους, okay. Στην τελική μπορεί το κλειδί να μην είναι στο εγώ, αλλά στο εμείς. Κάτι που σκέφτηκα μόνος μου και δεν επηρεάστηκα καθόλου από γνωστά ιστορικά γεγονότα για να κλείσω μια ομιλία με ένα inspirational quote. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.